Γεια σας παιδιά, είμαι ο Τόνι και ναι, είδατε Zeroland και βλέπετε αυτό εδώ. Είπατε σήμερα πάω να δω Zeroland και βλέπω αυτό εδώ. Τι είναι αυτό? Λοιπόν, είμαι σε ένα creative world για τον λόγο του ότι θέλω να σας δείξω ότι θα χτίσω στο Zeroland. Και θα πάμε στο Zeroland να το χτίσω. Λοιπόν, σήμερα από ό,τι είδατε και στον τίτλο θα χτίσουμε ένα μαγαζί. Ένα μαγαζί λοιπόν θα χτίσουμε σήμερα, το οποίο αυτό το μαγαζί είναι αυτό εδώ πέρα στο κάτω design, κάτσα και το έχτισα το πρωί. Λοιπόν, τώρα θα βλέπετε αυτό το σημείο εδώ πέρα, θα λέτε δεν είναι πολύ ωραίο. Αυτό εδώ. Να όπως είπα το κάναμε σε ένα πρωί. Οπότε φυσικό είναι να μην έχω δώσει βάση πάρα πολύ στην εξωτερική εμφάνιση. Τέλος πάντων. Και που λέτε αυτό εδώ πέρα σκέφτηκα να μπαίνει μέσα σε... Δηλαδή αυτό να είναι δίπλα σε ένα βουνό. Όπου έξω από το βουνό θα είναι αυτό εδώ πέρα το κομμάτι και μέσα στο βουνό θα μπαίνει αυτό εδώ το υπόλοιπο. Επειδή ουσιαστικά η στέγη, έτσι όπως το σχεδίασα στην αρχή και έτσι βγήκε, είναι αυτή εδώ. Οκ. Κομπλέ. Λοιπόν, και τώρα ουσιαστικά είναι το μαγαζί αυτό. Θα το βλέπετε, είναι κάτι που έφτιαχνα. Σω καταστρέψω γρήγορα. Ναι, και που λέτε μπαίνεις μέσα, έχω βάλει εδώ πέρα λίγο κόκκινο χαλί και καλά είναι η είσοδος αυτή εδώ πέρα, σε υποδέχεται το μαγαζί. Έτσι, ίσως να βάλω και κάμερες κάτω εδώ πέρα. Και μπαίνεις μέσα εδώ πέρα, ουσιαστικά μέσα στο βουνό, που εδώ πέρα μέσα στο μαγαζί. Λοιπόν, τι έχει τώρα το μαγαζί, θα πουλάω και τι έχει. Θα πουλάω καταρχάς grass. Grass, θα μου πείτε grass, είναι σαν να πουλάς dirt. Λοιπόν, το grass έχει πολλές παραπάνω δυνατότητες από ότι το dirt. Λοιπόν, το grass πρώτα απ' όλα δεν το παίρνεις από ό,τι ξέρουμε όλοι με το χέρι. Δηλαδή, αν με το χέρι σου πας ένα τέτοιο, ένα grass, θα σου δώσει ένα dirt. Οπότε πρέπει να έχεις silk touch για να πάρεις το grass. Όπου δεν έχουν πολλά άτομα στο Zeroland. Άρα, επειδή εγώ μου είχε, θα ζήσω στο Sobel που μου είχε στο Zeroland τέλος πάντων, θα το κάνω αυτό το μαγαζί να βοηθήσω αυτούς, έτσι ώστε να βοηθήσω αυτούς που δεν έχουν ένα shovel που είναι silk touch και θέλουν να κάνουν ένα project, να βάλουν σαν υπόγειό τους λίγο grass και επίσης έχουν silk touch αλλά πίκαξε όχι shovel και βαριούνται να μαζέψουν. Λοιπόν, αυτό που κάνεις, έχω γεμίσει εδώ πέρα από ό,τι βλέπετε 4 chests τα οποία είναι double chests τα οποία έχουν γεμάτο, είναι γεμάτα με grass. Και έχω γράψει εδώ πέρα. Ένα diamond ισοδυναμεί με 64 grass. Οπότε αν πάρεις ένα stack grass, θα δώσει ένα diamond. Έχουμε πολλά διαμάντια στο Zeroland. Αλλά αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να μαζέψει διαμάντια. Αφήστε τα diamonds μέσα. Δηλαδή μέσα εδώ εννοώ. Θα σας δείξω πώς λειτουργεί και αυτό το σύστημα εδώ πέρα. Λοιπόν. Και πάρτε από το chest τα grass σας. Προσοχή υπάρχουν... Προσοχή μην κλέβετε, υπάρχουν κάμερες. Και καλά. Για να τρομάξω τώρα κάποιον δεν υπάρχουν όντως κάμερες, αλλά μην το πείτε. Τέλος πάντων. Και λέει μην αφήσετε λάθος το ποσό γιατί θα το χάσετε. Τι εννοώ μην αφήσετε λάθος το ποσό γιατί θα το χάσετε. Λοιπόν, νομίζω έχετε καταλάβει ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα hopper. Μια σου γουρουνάκι. Και επειδή υπάρχει εκεί πέρα ένα hopper, ας πάρω λίγο ένα διαμάντι. Ας πάρω βασικά ένα διαμάντι όντως. Πιμ, πιμ, πιμ. Λοιπόν, ουσιαστικά παίρνεις την 64 σου grass, την πήρα, την κρατάς πάνω στο μυαλό σου και πληρώνεις. Πληρώνεις με αυτόματο τρόπο, οκ. Δεν υπάρχει, δεν θα είμαι εγώ συνέχεια σου λέω, καλησπέρα, θες να πάρεις τίποτα. Ή θα είμαι 24 ώρες με το Zeroland. Υπάρχει αυτόματο σύστημα. Άρα, έρχεται κάποιος εδώ πέρα και βάζει μέσα το diamond. Το diamond που είδατε μόλις το βάλε μέσα εξαφανίστηκε. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να το πάρει πίσω. Και να πάει να ψάξει το hopper δεν υπάρχει μέσα. Τώρα λογικά έχετε καταλάβει ότι υπάρχει ένα σύστημα από κάτω. Λοιπόν, από κάτω τι έχω κάνει. Από κάτω έχω βάλει αυτό εδώ πέρα το chest το οποίο βάζουμε στο diamond, το οποίο μεταφέρει στο hopper και το hopper το μεταφέρει μέσα σε αυτό εδώ πέρα το chest. Αυτό εδώ πέρα το chest το μεταφέρει μέσα σε αυτό εδώ πέρα το hopper, το οποίο αυτό το hopper, δηλαδή έχω βγάλει εδώ πέρα τέλος πάντων αυτό, αυτό εδώ πέρα το minecart τουλάχιστον εννοώ, πηγαίνει στο σπίτι μου. Οπότε βλέπετε, θα κάνει συνέχεια αυτή τη διαδρομή, θα γεμίζει, θα αδειάζει, θα γεμίζει, θα αδειάζει και τέτοια. Και γενικά θα κάνει όλη αυτή τη διαδρομή και θα πηγαίνει τα diamond στο σπίτι μου. Για να μην χρειάζεται ούτε καν να πηγαίνω εκεί τόσο αυτοματοποιησμός.
Άρα γενικά θα μεταφέρονται όλα στο σπίτι μου. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω εγώ τώρα είναι να πάω στο Zeroland και να ξεκινήσω να το φτιάχνω. Και ίσως το βάλω με μια μουσικούλα με λίγο fast motion, γιατί θα μου πάλι διότι να το χτίσω. Οπότε, τα λέμε στον Zeroland. Οκ, okay, μπήκα στο Zeroland, απευθείας βλέπω. Πόσο γρήγορος πιστεύω. Και τώρα θα πάω... Let's bite. Let's bite. Let's bite. Οκ, κομπλέ. Λοιπόν, okay. Το shovel μου λοιπόν που θέλω να σας δείξω είναι αυτό εδώ πέρα, Breaking 3, Efficiency 4, Slick Touch 1. Όπου ουσιαστικά, ναι μεν τα σπάει όλα πολύ γρήγορα, τα πάντα, και μου δίνει και grass. Οπότε θα κάτσω λίγο να μαζέψω λίγο grass. Βασικά θα το μαζέψω και όταν ανοίξει και το μαγαζί. Και σίγουρα θα κάνω και ένα grass farm, θα δείτε τι εννοώ. Ωραία. Και εκτός από το μαζεύει πολύ γρήγορα, μου μαζεύει και grass. Ναι, διπλή ποιότητα ζωής. Δεν ξέρω γιατί το είπα αυτό, αλλά διπλή βρε. Ωραία. Και ναι, έκανα και instant αυτές εδώ πέρα τις bottles iron. Είναι, αλλά έχει feather falling. Για να πέφτω ψηλά σημεία με τα enderpearls. Οπότε θα πάρω και κάποια enderpearls. Ούψ, φέκα μου, φέκα μου, φέκα μου. Ωραία. Και θα... Θα πάρω και αυτό εδώ πέρα το axe μου. Θα πάρω και το wood, γιατί με wood θα το χτίσω. Το wood μου, όλο, παντού ό,τι έχω, ναι. Και θα πάω στο spawn, να βρω ένα σημείο για το μαγαζί μου. Μπορώ να το κάνω εδώ πέρα που είχαμε κάνει ένα μαγαζί με τον... το καρπούζι, αλλά τελικά δεν ανέβηκε το βίντεο και επίσης σπάσαμε το μαγαζί, γιατί πήγε άχρηστο, δεν ήταν ωραίο. Οπότε μάλλον δεν θα κάνω αυτό το κομμάτι το οποίο και καλά βάζω... Το βάζουμε στο βουνό. Το κάνω χωρίς μου, να το κάνω εδώ πέρα. Χαλά λίγο grass, αλλά δεν πειράζει, άπειρο έχουμε. Μαγαζί με grass έχουμε, άμα δεν είναι grass το πάτωμα μας, τι θα είναι. Δηλαδή, όποιος έχει μαγαζί με diamonds, θα πρέπει να έχει diamond πάτωμα, καταλάβετε. Ωραία, και λογικά τώρα εδώ πέρα θα μπει ένα fast motion για να χτίσει το σπίτι. Σπίτι. Μαγαζί, ωραί. Don't look back, we're here to stay. A life we knew would come one day. And this is it, the borderline, to where the future leaves us behind. The fire will burn and never die. Looking through the iris of a brand new life. And so just find me, just find me.
Okay, το τελείωσα λοιπόν το shop. Δεν τελείωσα full, από ό,τι βλέπετε δεν έχω βάλει εδώ πέρα κάποια buttons. Και επίσης δεν έχω φτιάξει το μηχανισμό όλα αυτά. Λοιπόν, σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν από ότι τα χτίσαμε αυτό εδώ πέρα το σοπάκι. Ελπίζω να σας αρέσει αυτό εδώ πέρα το χτίσμα, τα από αυτή τη μεριά. Ίσως να μου φαίνεται πολύ ωραίο, ίσως κάτι κάνω. Αλλά γενικά άμα το δεις λίγο από πιο μακριά, δείτε το εδώ πέρα παράδειγμα, φαίνεται αρκετά ωραίο. Τουλάχιστον με αρέσει και εκεί πέρα δεν έβαλε τα buttons όπως είπα. Και ναι, γενικά στο λογικά επόμενο επεισόδιο Zeroland θα φτιάξουμε λίγο τη διακόσμηση μέσα, θα φτιάξουμε εδώ πέρα το μηχανισμό. Και off camera σίγουρα θα κάνω κάτι με το μετρό, θα προσπαθήσω να ενώσω το μετρό με αυτό εδώ πέρα ώστε να μεταφέρω τα diamonds στο σπίτι μου. Οπότε ευχαριστώ που είδατε αυτό το βίντεο. Ναι, ξέρω, δεν μιλούσα πολύ σε αυτό το βίντεο, δεν πειράζει, και ο Σκύρος είναι εδώ πέρα. Κλασικά. Οπότε τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like στο Facebook page, like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι, follow στο Twitter, follow στο Twitch για τα live streams και τα λέμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Bye!